Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πρέπει μοναξιές, να δίνω εγώ το λόγο. Έχετε δίκιο. Πώς είπατε, κύριε Γιαννούλη? Μοναξιές, λέω. Μοναξιές. Μοναξιές. Η κυρία Γιάμαλη έκανε μέχρι την Κυριακή την περασμένη εκπομπές μόνη της. Τώρα είναι η σειρά μου. Ευκαιρία να προσδιορίσετε τις σχέσεις σας. Ναι, είπαμε ότι θα το σκεφτούμε τις επόμενες 20 μέρες για να το συζητήσουμε από Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Χρειαζόμαστε λίγη απόσταση και τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, είστε εκτός από κοινοβουλευτικοί άνδρες, εξαιρετικοί και οι δύο στη δουλειά σας, είστε και δημοσιογράφοι, επίσης εξαιρετικοί. Θα ήθελα, βάζω τώρα εγώ τους κανόνες, νομίζω Νεβατή τους γνωρίζετε, πάμε να κουβεντιάσουμε, να δώσουμε στον πολίτη να καταλάβει λίγο. Το ερώτημα είναι το εξής και ξεκινάω με τον κύριο Γιαννούλη και μετά ακολουθεί ο κύριος Μπογδάνος. Κύριε Γιαννούλη, φαίνεται ότι η κυβέρνηση οργανώνει στην σκέψη της, ενδεχομένως να το υλοποιήσει από το Σεπτέμβριο, μια στρατηγική που θα θέλει τον εργαζόμενο στην εργασία μόνο με τεστ ή με εμβόλιο. Εσείς είστε σύμφωνος με αυτή τη στρατηγική? Εγώ, κύριε Παγάνη, είμαι σύμφωνος με μια κυβέρνηση που θα πρέπει να οργανώσει με ευθύνη και αποτελεσματικότητα τα μείζωνο σημασίας ζητήματα, που είναι και οι εμβολιασμοί, που είναι και η προστασία της κοινωνίας των πολιτών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, όλων των πολιτών, αλλά πρέπει να είναι και μια υπεύθυνη κυβέρνηση που όταν βρίσκει τα δύσκολα δεν θα στοχοποιεί τους πολίτες για να υπεκφύγει των ευθυνών. Και θα σας πω παραδείγματα που περιλαμβάνουν και αυτό που λέτε του εμβολιασμού. Όταν τελείωσε η μέθεξη του 70% μέχρι τέλος Ιουνίου θα είμαστε εμβολιασμένοι και θα περάσουμε τον καλύτερο Ιούλιο και Αύγουστο, άρχισε η στοχοποίηση πρώτα των νοσοκομιακών, για τους οποίους είχε απομείνει ένα περίπου 10% που δεν είχαν εμβολιαστεί. Άρα στην ουσία κυνηγούσαμε μια χήμερα, γιατί μέσα από την επικοινωνία είχε δοθεί εντύπωση ότι όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές μας δεν είναι εμβολιασμένοι. Επίσης, όταν δεν σέβεσαι τους θεσμούς, τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, με δύο παραδείγματα, και το λέω με απόλυτο σεβασμό στον κύριο Μπογδάνο, όταν δεν σέβεσαι το κοινοβούλιο και την τελευταία μέρα λειτουργίας του, εσύ που θέλεις να δώσεις το υπόδειγμα στους πολίτες να δείξουν αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα δύσκολα, έρχεσαι και φέρνεις με χυδαίο τρόπο ένα νομοσχέδιο με 52 άρθρα έκπληξης, οι οποίες τροπολογίες έρχονται και έβρεχε τροπολογίες σαν την τροπή. Κύριε Παγάνη, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, λέτε, ή σε μία μέρα? Σε μία μέρα, σε τελευταία μέρα λειτουργία της Βουλής. Μάλιστα. Άρθρο με 52, νομοσχέδιο με 52 άρθρα, είχε 56 τροπολογίες, jukebox, παραγγελιές δηλαδή. Και τέλος, όταν δεν σέβεσαι τον ανώτατο θεσμό της πολιτιακής μας δομής, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και ένα βουλευτικό παρακράτος, να το πω, μια ομάδα που έχει διαφορετική αντίληψη, παγιδεύει την πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτή αποδέχεται την παγίδα σε σχέση με την αναβολή, τη ματέωση της παρασημοφόρησης του ακτιβιστή, τότε αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι μονοθεματικά τα ζητήματα. Απαιτείται άμεσα υπεύθυνη, αξιόπιστη, γενναία και έντιμη κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που δεν είναι ανέμελος, αλλά είναι άμεσα και δίπλα στα προβλήματα. Είτε την, βάλτε τελεία, κύριε Γιαννούλη, για να απαντήσει ο κ. Μπογδάνος, βάλατε πολλά θέματα μαζί. Είτε του καύσωνα, είτε των πυρκαγιών, και γενικά πρέπει να καταλάβει ότι μετά την εξαπάτηση των πολιτών με την βορυχία, πατριδοκαπηλεία και ψέματα, οφείλει μία συγγνώμη και να πάμε μπροστά να κερδίσουμε τη ζωή και το μέλλον. Τώρα, θέλω εγώ να σας ρωτήσω, θα απευθυνθώ τώρα στον κύριο Μπογδάνο. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ ο κύριος Γιαννούλης μιλάει για ένα, είπατε, ένα βουλευτικό παρακύκλωμα, κύριε Γιαννούλη, αν δεν κάνω λάθος. Παρακράτος. Και θυμίζω τώρα στον κόσμο ότι ο κύριος Μπογδάνος ήταν ο βουλευτής ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτό που τελικώς συνέβη, δηλαδή στην ακύρωση της βράβευσης του διασώστη. Για να μην παρεξηγηθώ, ο κύριος Μπογδάνος καλά έκανε και εξέθεσε την άποψή του δημόσια κτλ. Πώς γίνεται το Υπουργείο Εξωτερικών και η Προεδρία της Δημοκρατίας να υπακούν στα κελέσματα του κάθε Γιαννούλη, του κάθε Μπογδάνη? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί και στη συνέχεια θα τοποθετείτε και στα υπόλοιπα θέματα που έβαλε ο κύριος Γιαννούλης. Σας ακούμε. Λοιπόν, κατά πρώτον καλημερίζω τον κύριο Γιαννούλη, καλημερίζω τους καλούς ακροατές και τις καλές ακροάτριες και χαίρομαι που ο κύριος Γιαννούλης κάνει κριτική επί της ουσίας. Ξεκινώ
από το τελευταίο ζήτημα. Θεωρώ υποχρέωση ενός βουλευτή όταν αντιλαμβάνεται ότι δρομολογείται η βράβευση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι συνεργάτης του δουλευμπορικού κυκλώματος Ερντογάν, με ανθρωπιστικό προσωπείο, διασύρει και συκοφαντεί την ίδια την χώρα και αντιτίθεται σε κέριους και κύριους άξονες της πολιτικής που η χώρα αυτή έχει χαράξει, ούτως ώστε να υπερασπιστεί τα σύνορά της αλλά και την ταυτότητά της, τότε το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται. Από εκεί και ύστερα, το γεγονός ότι πήγαινε να βραβευτεί, ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και ακόμα περιμένω να δω ποιος πια ήταν εκείνος ή εκείνη που αποφάσισε, ξαναλέω, ότι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το μακρύ χέρι του δουλευμπορικού συστήματος Ερντογάν τα ελληνικά νησιά πήγαινε για βράβευση. Εδώ διαφωνούμε κάθετα με τον κύριο Γιαννούλη, αλλά σέβομαι απόλυτα την άποψή του. Απόλυτα με μια μικρή διαφορά, δεν θέλω να διακόψω, αλλά με μια μικρή διαφορά. Παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη, είμαι στη διάθεσή σας. Αν είναι έτσι όπως το περιγράφει, κύριε Μπογδάνο, ο φυσικός δρόμος της συνείδησης και της εντολής που έχετε από τους πολίτες είναι να προσφεύγετε στη δικαιοσύνη, αν είναι έτσι όπως θα περιγράφει. Και όχι. Έχουμε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, διότι 55 μήκη... Για το συγκεκριμένο. Θα σας πω αμέσως. Για την οργάνωση στην οποία αναφέρθηκε και την οποία επικαλείται, την Aegean Board Report, έχουμε ήδη προσφύγει στην δικαιοσύνη. Είναι μία από τις οργανώσεις τις οποίες ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019 είχα αναφέρει σε κοινοβουλευτική μου αγόρευση και είναι μία από τις οργανώσεις τις οποίες οι 50, νομίζω ότι είναι τόσοι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και των ειδικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας που ξεψαχνίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν σταθεί σε αυτήν την οργάνωση για την οποία μας μιλούσε άλλο, ο εννοώ, άλλο ο έχω σταθεί, άλλο έχω σταθεί, άλλο έχουν ασκηθεί διώξεις, άλλο ελέγχεται, άλλο ερευνάται. Με την ίδια λογική. Είναι απόλυτα λογικό. Εδώ για να βάλω μια τελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ. Λέγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ναι, κύριε Παγάνη. Ναι. Και δεν πρόκειται να αποφύγω την ερώτηση. Λέγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κύριος Γιαννούλης και τον τιμάει. Αρκεί να είναι αλήθεια, έτσι. Το λέω με κάθε σεβασμό. Να μην είναι όλες μου οι γνώσεις πίνες και διαδόσεις. Γιατί φοβάμαι ότι η κοινή γνώμη έχει άλλη εντύπωση. Είναι εκφραστής και συνεπής εκφραστής. Μίας αντίληψης που βλέπει αυτούς τους ανθρώπους στα ελληνικά παράλια να υποδέχονται τις βάρκες έχοντας και προνομιακή πληροφόρηση για το πώς έρχονται ή έχοντας δώσει στους απέναντι προνομιακή πληροφόρηση για το που βρίσκονται τα ελληνικά πλωτά του λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού. Και αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζει, και ξαναλέω, δεν ηρωνεύομαι, είναι απόλυτα σεβαστό, τους αντιμετωπίζει σαν ήρωες, σαν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το καλό. Εγώ τους αντιμετωπίζω σαν ανθρώπους που κάνουν το κακό. Είναι μια πολιτική αντιγνωμία, είναι μια πολιτική διάσταση θέσεων και προσεγγίσεων που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημοκρατία. Εάν εγώ δεν δαιμονοποιήσω τον κύριο Γιαννούλη που το πιστεύει αυτό και ο κύριος Γιαννούλης δεν δαιμονοποιήσει εμένα που το πιστεύει αυτό, τότε κάνουμε γόνιμο πολιτικό διάλογο. Διότι ευτυχώς άλλο πιστεύει ο κύριος Γιαννούλης, άλλο πιστεύω εγώ. Μα πάντως την πρόεδρο της δημοκρατίας την εξέθεσατε ανεπανόρθωτα. Θα σας πω το εξής. Θα εξετίθετο πιο ανεπανόρθωτα εντάξει. Σε περίπτωση που παρασημοφορεί το ο εν λόγω κύριος. Και ένα τελευταίο, επειδή είναι η πρώτη φορά που μιλώ για αυτό το θέμα μετά από τις επιμαχές μέρες. Χειρότερα όπου... το κάνετε πάντως, κύριε Μπογδάνο. Με όλο το... Κύριε Γιαννούλη, εγώ λέω τα πράγματα όπως θα αντιλαμβάνομαι με σεβασμό. Αυτή είναι. Θα μείνω στην έκφραση προνομιακή ενημέρωση. Ως τι έχετε προνομιακή ενημέρωση ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, για μια μη κυβερνητική οργάνωση. Προνομιακή ενημέρωση. Μια μη κυβερνητική οργάνωση. Συγγνώμη, κύριε Μπογδάνε, συγγνώμη. Κύριε Γιαννούλη, υπάρχει μια σχετική δικογραφία. Δεν ξέρω αν αφορά τη συγκεκριμένη οργάνωση, την οποία αναφέρθηκε ο κ. Μπογδάνος, η οποία είναι δικογραφία στις αρχές της Άνοιξης και μάλιστα με γνώση από τον Περιφερειάρχη εκεί της περιοχής, νομίζω ότι είχε καταθέσει κιόλας, για ύποπτες κινήσεις κάποιων εθελοντών σε ΜΚΟ. Δεν ξέρω αν είναι αυτή που είπε ο κ. Μπογδάνος, αν είναι άλλη. Δεν το ξέρω. Μα και εσείς, κύριε Παγάνη, επειδή και εσείς στην περιοχή τη δημοσιογραφία, λέτε δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η ΜΚΟ. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Εδώ όμως έχω ακούσει όμως το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, το συγκεκριμένο διασώστηκε μάλιστα στην εκπομπή του Κόντρα, στο Κόντρα 24 της Αναστασίας Γιάμαλη, να κάνει λόγο για pushbacks, αποθήσεις δηλαδή. Που είναι ένα επιχείρημα με το οποίο η Τουρκία, η Άγκυρα συγκεκριμένα, μας κατηγορεί όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Όπου, σε όλα τα διεθνή φόρα. Και η Ευρωβουλή
μας έχει έτοιμους, να το πω λίγο αθλητικά, μια και είμαστε σε περίοδο αθλητικών διακρίσεων, από τους ήρωες που είναι πεταγμένοι από την πόλη, από την πολιτεία, έχει τη χώρα μας στη σέντρα για αυτά τα ζητήματα. Ναι, και η άποψή μου, και η άποψή μου είναι ότι ακόμα και αν το η Ελλάδα καλείται μια στιγμή, δεν μας συμφέρει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια. Τώρα, αν μιλάμε και οι δύο όμως, δεν ακούγεστε. Συγγνώμη. Για να ολοκληρώσω ο κ. Μπογδάνος και να επανέλθει. Εγώ φταίω. Ευθέως λέω ότι ας μας έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σέντρα. Ίση ο νος άριστος, αμήνεστε πάτρις. Και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι να υπερασπιστεί τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά και τα δυτικά σύνορα συνολικά με τον τρόπο που ξέρει και μπορεί. Και τις ανθρώπινες αξίες επίσης. Εδώ τώρα, επειδή έχει... παιδιών, δεν υπάρχει για εμένα, δεν υπάρχει για εμένα, κύριε Γιαννούλη. Όχι, υπάρχει υψηλότερη αξία. Υψηλότερη αξία. Η πλέον μεγάλη αξία, κύριε Μπογδάνου, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και πολύ περισσότερο ενός παιδιού. Τώρα, συγγνώμη. Επειδή πήγε η συζήτηση πάνω στο διασώστη και στα σχετικά θέματα, εκκρεμεί του κυρίου Μπογδάνου η απάντηση, την οποία θα την ακούσουμε μετά το δελτίο όμως, μετά τους τίτλους, για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γιαννούλη τώρα, κύριε Μπογδάνο, γιατί θέλει κάτι να ολοκληρώσει αυτό και γυρνάμε με εσάς. Όταν ο εχθρός σου χρησιμοποιεί ανθρώπους ως όπλο, υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Σώζεις το παιδί. Κύριε Γιαννούλη, σώζεις όλα τα παιδιά. Σώζεις πρώτα το παιδί, κύριε Μπογδάνο. Σώζεις όλα τα παιδιά και οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος ποτέ δεν έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα. Σώζω ή σώζω το παιδί και να έχουν απαντήσει αυτό αρνητικά. Βάλτε τελεία, κύριε Μπογδάνο, εσείς τώρα, κύριε Γιαννούλη. Σώζω τα παιδιά δεν σημαίνει ότι περιμαζεύω όποιον μου στέλνει ο απέναντι, ούτως ώστε να μου δημιουργήσει και διάφορα άλλα προβλήματα, πιστεύοντας ότι δεν έχω θαλάσσια σύνορα. Το καταστήσατε σαφές, κύριε Γιαννούλη. Είναι μια πολιτική διαφωνία και θα υπερασπιστώ τη θέση μου από τη μία πλευρά αυτής της διαφωνίας, διότι αυτή είναι η δημοκρατική μου υποχρέωση και αυτή την υποχρέωση έχω απέναντι σε όσους και όσες με ψήφισαν. Κύριε Γιαννούλη, έχετε ένα λεπτό. Επιστρέφουμε με τον κύριο Μπογδάνο να μιλήσει για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Σας ακούμε, κύριε Γιαννούλη. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, κύριε Παγάνη, ήμουνα σαφής ότι υπάρχει ο μπούσουλας και θα έπρεπε να τον είχαν από την αρχή της πανδημίας, όπου οι ειδικοί πρέπει να μιλούν και οι πολιτικοί να σιωπούν ή να εκτελούν. Η Επιτροπή Βιοειθικής έχει απαντήσει σε σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία που μπορούμε να προστατεύσουμε συγκεκριμένες ομάδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί η ανοσία και η προστασία είτε στα σχολεία είτε στα πανεπιστήμια. Όταν όμως την πανδημία την κάνουμε εργαλείο πολιτικής, την κάνουμε εργαλείο αδιαφάνειας με 1,5 δισεκατομμύριο απευθείας αναθέσεις μέσα σε 1,5 χρόνο, τότε το πράγμα στραβώνει. Και εκείνο που έχουμε υποχρέωση είναι ακόμα και τώρα να εμπνεύσουμε όλοι μαζί και όχι με το Μητσοτάκη να προσπαθεί να πιστώνεται τα καλά και στις δυσκολίες να ρίχνει την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ ή στον Πολίση. Είναι τόσο απλό. Προσωρινή λοιπόν διακοπή στη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων αμέσως μετά τους τίτλους. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο κυρίους. Λοιπόν, είμαστε στην εξέλιξη της συζήτησης με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λόγος στον κύριο Μπογδάνο. Ξέρετε κάτι για εκλογές και λέτε τις εκλογικές μας περιφέρειες. Εγώ τις λέω για να είμαι δίκαιος. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν οι ψηφοφόροι σας σε ποια περιφέρεια είστε. Ξέρω εγώ και μπορώ να σας πω για εκλογές ότι δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές. Εγώ πιστεύω τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο. Ελπίζω δεν εννοείς θα καταργήσετε τις εκλογές, έτσι. Όχι, κύριε μου, αυτά μόνο το κουκουέτα έχει στο πρόγραμμα του. Ανοίγετε μέτωπα, κύριε Μπογδάνε. Όχι, να λέμε την αλήθεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο φαινόμενο των εκλογών έχουν την ίδια στάση. Ότι πρέπει να γίνονται όποτε προσδιορίζει το Σύνταγμα, όποτε λέει ο νόμος, χωρίς να διακόπτεται αυτό το φαινόμενο. Θέλω να σας ακούσω. Το μόνο κόμμα που έκανε, ακούστε με, δεν θα συζητήσουμε τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Θέλω να ακούσω τον κύριο Μπογδάνο για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων τώρα. Το μόνο κόμμα, κύριε Παγάνη, που έκανε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, συμπληρώνοντας τετραετία από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον επενούμε για αυτό. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει το ίδιο, και μια και δίνουμε ρεπορτάζ, διότι αυτό κάνουμε τώρα και ως δημοσιογράφοι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές πριν από το φθινόπωρο του 2022. Και δεν το πάω ξύλινα,
Σας λέω ότι πραγματικά πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, στην εργασία μόνο με τεστ ή εμβόλιο θεωρείτε ότι είναι μια σωστή στρατηγική από Σεπτέμβριο? Άλλο το τεστ, άλλο το εμβόλιο. Ξεκινώ από εκεί. Συνεχίζω λέγοντας ότι δεν μου αρέσουν οι υποχρεωτικότητες. Αντιλαμβάνομαι ότι η υποχρεωτικότητα είναι αναγκαία σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως είναι αυτό των νοσηλευτών, ιατρών και των κινουμένων και σχετιζομένων με ιατρικούς και νοσοκομιακούς χώρους. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Γιαννούλη που κάτι είπε. Είπε ότι κάντε όλα τα υπόλοιπα καλά και μετά να μιλήσουμε για υποχρεωτικότητα. Εγώ έτσι το εξέλαβα και νομίζω ότι έχει δίκιο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι η Επιτροπή Βιοειθικής. Έχετε δει και εσείς και η Επιτροπή Βιοειθικής. Δεν είμαι υπέρ του να ξεκινήσουμε έναν γενικό χορό με επιμέρους υποχρεωτικότητες σε μεγάλο βαθμό, διότι απευθυνόμαστε και σε έναν λαό ο οποίος έχει χαρακτηριστικά και αντανακλαστικά σε ένα μεγάλο ποσοστό του γαλατικού χωριού. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσει και ο κύριος Γιαννούλης θα συμφωνήσετε και εσείς κύριε Παγάνη και οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας ακούνε ότι εάν αύριο το πρωί έβγαινε οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός, όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έλεγε καθιστώ υποχρεωτική την πορτοκαλάδα κάθε πρωί. Θα διανέμεται μία πορτοκαλάδα σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Μεθαύριο θα είχαμε κίνημα αντιπορτοκαλαδιστών. Ναι, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε τη δημόσια υγεία και επίσης έχουμε να κάνουμε και με επιχειρήσεις. Αναφέρουμε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και αναφέρουμε σε αυτά που έλεγε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Ένα ακόμα lockdown. Πόσοι θα το αντέξουν? Πόσοι θα το αντέξουν? Ξαναλέω. Να αναπτύξουμε και να εντείνουμε τις δράσεις μας για τον εμβολιασμό ειδικών πληθυσμών, των Ρωμά, των αστέγων, κύριε Παγάνη, των μεταναστών. Θα σας ακούσω αμέσως. Είμαστε στο 64% του ενήλικου πληθυσμού συνολικά, δηλαδή έχουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας που να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε και προχωράει η πλατφόρμα των κατοίκων εμβολιασμών. Πείθονται όλο και περισσότερα παιδιά για να το κάνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ξαναλέω, το να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε περιβάλλον υποχρεωτικότητας, πιστεύω και κρατήστε το αυτό, ότι θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις οι οποίες είναι μη επιθυμητές. Θα μου πει ο κύριος Γιαννούλης και έχει και μεγάλο δίκιο. Δηλαδή τι, μετράει μια κυβέρνηση το τι θα κάνει ανάλογα με το ποια θα είναι η πολιτική αντίδραση? Όχι σε ζητήματα υγείας. Θα εξακολουθήσω να λέω και θα απαντήσω. Δηλαδή, υποχρεωτικότητα, ναι, σε ορισμένες ομάδες. Αν όμως μπούμε σε ένα περιβάλλον υποχρεωτικότητας, υπάρχει περίπτωση να παθήνουμε τι? Το χαράκωμα που σκάβουν οι θερμοκέφαλοι. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα υπόλοιπα μέσα, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, και να συμπληρώσω στο ερώτημα και να σχολιάσετε και το ερώτημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία, υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο, λένε οι μετρήσεις, πολιτών οι οποίοι λένε με τίποτα δεν θα εμβολιαστώ. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω, θα πρέπει να το δουν τα κόμματα αυτό το ποσοστό ως ένα κομμάτι στο οποίο θα ασκήσουν γοητεία, ή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουν την υγεία τους? Η κυβέρνηση σαφώς, ναι. Για να σωθούμε όλοι, η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να εξαντλήσει τη γοητεία της, γιατί δεν την έχει και ως φυσική ροπή. Πρέπει να εξαντλήσει όμως τα πολιτικά εργαλεία που της δίνει η δημοκρατία. Και ένα από αυτά είναι η πολυκομματική ενότητα, η πολιτική ενότητα που εκπέμπει ένα συγκροτημένο, συμπαγές και ατσαλωμένο μήνυμα. Αυτό χρειάζεται όμως ταπεινότητα από αυτόν που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Εξηγούμε και λέω το εξής. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις. Όταν λέγαμε για την ιχνηλάτηση και για την πιταγογράφηση των μοριακών ή των rapid test, μας χλεβάζανε. Όταν είπαμε πρόσφατα για το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών να πάρθουν μέτρα όχι μόνο για την υγεία των εργαζομένων, η κυρία Μεντώνη σήμερα έκλεισε τα μουσεία. Την Παρασκευή η κυρία Πελώνη μας χλέβαζε με χυδαίο τρόπο. Όταν λέγαμε λοιπόν για τη λήψη μέτρων και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το νερό, πάλι μας χλέβαζαν. Πρέπει να σταματήσουν να βρίσκονται πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει αυτό που έκανε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση που έχει πιστωθεί την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος, αλλά έχει χρεωθεί πάρα πολλές αδράνειες για τη συνέχιση της αντιμετώπισης, να ζητήσει μία συγγνώμη από τους πολίτες, όχι για να ικανοποιήσει το δικό μας εγωισμό,
όχι για να ταπεινωθεί, για να δώσει ένα μήνυμα στους πολίτες ότι ζητώ μία συγγνώμη, να λαμβάνω την ευθύνη και τραβάω μια γραμμή, πάμε από εδώ όλοι μαζί, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι υπέρ του εμβολιασμού, με προσωπικό υπόδειγμα αλλά και συλλογικό υπόδειγμα. Από τους 86 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη, έχουν εμβολιαστεί 85. Παρ' όλα αυτά η προπαγάνδα μένει μόνο στον Παύλο Πολάκη κακός. Ναι, γιατί από το βήμα της Βουλής είχε πει αυτά που είχε πει. Ακούστε με όμως. Ναι. Τι πρέπει να σκεφτώ εγώ για έναν πρωθυπουργό που έχει δώσει το χειρότερο υπόδειγμα τήρησης των μέτρων στη διάρκεια της πανδημίας. Ας βάλουμε μια γραμμή. Ας πάρει μια εδώ όμως, συγγνώμη, θα σας ρωτήσει και ο κύριος Μπογδάνος και είμαι σίγουρος θα ρωτάει κάποιος ακροατής. Με την ίδια λογική δεν πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, να αλλάξει στάση ή να ασκήσει αυτοκριτική για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και για το self-test. Γιατί αυτά ήταν μέτρα τα οποία θεωρήσατε ότι καταρχήν δεν είναι αποδεκτά και δεύτερον δεν είναι χρήσιμα. Κύριε Παγάνη, ναι. Η επιστημονική κοινότητα διατήρησε τις μεγαλύτερες επιφυλάξεις με το self-test και το βλέπουμε και στην πραγματικότητα. Εμείς μιλούσαμε για την ανάγκη ιχνηλάτησης μέσω μοριακών και rapid που είχαν υψηλό δίκτυο αξιοπιστίας και αν είχαμε επενδύσει στην ιχνηλάτηση θα είχαμε πολύ λιγότερες νοσηλίες στα νοσοκομεία. Αλλά κλείνουμε τη λύση. Τραβάμε μια γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μπαίνει ενωτικά μπροστά, καλύπτει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και κατεβαίνουμε στον δρόμο. Γιατί στον δρόμο είναι η μάχη του να πείσουμε τους ανθρώπους που φοβούνται. Δεν γνωρίζουν, έχουν λάβει αντιφατικά μηνύματα, έχουν ακούσει αντιφατικές δηλώσεις και προσεγγίσεις. Μια τελειώνουμε, μια το μήνυμα είναι εδώ, μια Ιούλιος-Αύγουστος. Είναι εθνική υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία την έχει κάνει κομματική υπόθεση. Αυτό δεν πάει άλλο. Χρόνο έχουμε. Πρέπει να βρούμε την πολιτική γενναιότητα και να φέρουμε στην κυβέρνηση να τραβήξει μπροστά ένα και δύο βήματα. Γιατί εάν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Δεν έχουμε κάνει και όλα αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση για το σύστημα υγείας, για την εκτός του χειροκροτήματος επιβράβευση και ενίσχυση των νοσοκομειακών, οι οποίοι ακόμα έχουν οπληρωθούν υπερορίες, ακόμα δεν μπήκαν στα βαρέα και αντικοινά, ακόμα δεν γίνονται παρεμβάσεις στα νοσοκομεία. Μία σειρά από πράγματα πρέπει να τα δούμε με όρους γίνης, ανθρώπινους και όχι Βοναπάρτη. Ο κύριος Μπογδάνος. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η στήριξη του συστήματος υγείας, και το λέω σε μια περίοδο που ο πατέρας μου νοσηλεύεται όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες στον Ερυθρό Σταυρό και έχω την υπέροχη αντίληψη. Σας ευχαριστώ πάρα περαστικά, πολύ. Περαστικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάνει και θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Το κάνει, η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι πρέπει στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, διπλασιάσαμε τις κλίνες ΜΕΘ. Κάναμε γύρω στις 600. Δηλαδή, βαρέα και αντιγυνά, κύριε Μπογδάνο, δεν δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Το να πληρωθούν τις υπερορίες τους δεν το δικαιούνται. Κύριε Γιαννούλη, μετά από τόσο έχω να σας κάνω μια πρόταση που μπορεί να σας εκπλήξει. Θέλετε να κατεβάσουμε μαζί την ερώτηση. Τίποτα στη ζωή. Θέλετε να κατεβάσουμε μαζί την ερώτηση. Μα την έχουμε κατεβάσει. Όχι, λέει εσείς με τον κύριο Μπογδάνο μαζί. Μα δεν θα αλλάξει τίποτα. Έχεις ένα κοντοζαμάνι ο οποίος αντιστέκεται περιέργως πώς. Κάνει φοβερή δουλειά και ο Βασίλης και ο Βασίλης και ο κύριος Κοντοζαμάνης και ο κύριος Κικίλιας. Και ακούστε, δεν έχετε συνηθίσει πολλές φορές έναν βουλευτή Α Αθήνας να λέει για άλλον βουλευτή Α Αθήνας που είναι και εγώ πόσο καταπληκτική δουλειά κάνει. Το είπατε και μόνος σας. Στην πρώτη φάση που μας πιστώθηκε δεν γίναμε Μπέργαμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί παρακαθήκη για να συνεχίσουμε. Το επιχειρήσατε λίγο στη Θεσσαλονίκη αλλά το ξεχάσατε. Όπως λέει ο κύριος Γιαννούλης, με μια υπερκομματική συναντήση η οποία θα ξεκινάει από τη δική μας ταπεινότητα. Συμφωνώ σε αυτό. Εμένα δεν μ' αρέσει να μας βλέπω να αυτοσυγχαιρόμαστε. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας δρόμος που ανοίγει παγίδες και έχει κινδύνους για τη χώρα και για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Όμως, όπως και να έχει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να συνεχίσουμε με έναν τρόπο που θα απομονώνει από την κάθε παράταξη εκείνους που κάνουν τι. Αυτό που είπατε πριν, κύριε Παγάνη, το ρωτήσατε. Κλείνουν το μάτι σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων την οποία εγώ δεν πρόκειται ούτε να υβρίσω, ούτε να χαρακτηρίσω, ούτε να κατηγορήσω, ούτε να βάλω στη γωνία, αν και διαφωνώ με τους δισταγμούς της. Το να γίνει ζήτημα του εμβολιασμού ή μη εμβολιασμού ή της υποχρεωτικότητας ή μη υποχρεωτικότητας, άλλη μία διχαστική τομή για την ελληνική κοινωνία, πρέπει να το αποφύγουμε.
Και λοιπόν, αυτά που διαφωνούμε, ξεκινήσαμε ναι. με μια γενναία διαφωνία. Εγώ έλεγα ότι αυτοί που έρχονται από απέναντι. Πάμε για τον επίλογο, κύριε. Πάμε για τον επίλογο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια γενναία διαφωνία, 30 δευτερόλεπτα. Εσείς λοιπόν πρώτος, μετά ο κύριος Γιαννούλης. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι εκείνοι οι οποίοι για κάποιους είναι ήρωες και διασώστες, για εμένα και πολλούς άλλους Έλληνες, είναι ουσιαστικά κομμάτι του μακριού χεριού του συστήματος των δουλεμπόρων του Ερντογάν. Και σε αυτή τη διαφωνία σταθήκαμε ο καθένας με επιχειρήματα και με την θέση του στεναρά. Ας κλείσουμε με μια συμφωνία ότι χωρίς υπεροψία, χωρίς έπαρση, με τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια που μπορούμε να έχουμε και απομονώνοντας τα στοιχεία που κλείνουν το μάτι σε ανθρώπους που φοβούνται κατά βάθος, θα προχωρήσουμε ούτως ώστε να κερδίσουμε τις μάχες για τις ζωές μας. Κύριε και Γιαννούλη. Μετά για την οικονομία και μετά για όλο το υπόλοιπο. Κύριε Γιαννούλη. Κύριε Παγάνη, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι χαίρομαι να ακούω έναν βουλευτή να διατυπώνει αυτή την τελευταία άποψη για το θέμα των διασωστών. Η διαφωνία μας παραμένει ριζική και είναι μάλιστα και καθοριστική σημασίας, αλλά okay, τη συζητήσαμε. Ακούω όμως την άποψη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Η συμπεριφορά και η άποψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εντελώς διαφορετική. Και εδώ είναι η διαφωνία μου και εδώ είναι και η έλλειψη καταπιστεύματος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για να συμβούν όλα αυτά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, το πλιάτσικο στον ΟΑΣ να συνεχίζεται για 50 λεωφορεία τα οποία προμηθεύτηκαν από τη Λειψία και τα οποία είναι ο ορισμός των σταπακίων, σήμερα να εγκρίθηκε ακόμα 1,7 εκατομμύρια για την αιμονή να τα διορθώσουν ενώ δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πηγαίνει από την αδιαφάνεια στο πλιάτσικο. Με αυτές τις λογικές δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση. Η σεμνότητα και η ταπεινότητα, η οποία έρχεται ως διδαχή από τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή και ως πολιτική προτροπή, είναι πλέον ξένη άποψη στη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη. Για να μην θυμηθώ και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Τάση Σαμαρά και σε εθνικά ζητήματα που κρατάει όμοιρο μια κυβέρνηση σε σχέση με την τήρηση διεθνών συμφωνιών. Όλα αυτά ακούω έβηχα, είναι έβηχα αυτά που λέει ο κ. Μπογδάνος, μόνο που δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αφορούν τη δική του άποψη. Δεν είναι ανάγκη να είσαι στην Τάση Σαμαρά για να μην θέλεις να έρθουν οι πρέσπες στη Βουλή. Εγώ που δεν θεωρούμε τη Τάση Σαμαρά. Εσείς μπορεί να είστε άλλη τάση. Αλλά η Τάση Σαμαρά υπάρχει και κρατά σε ομοιρία έναν πρωθυπουργό. Και δυστυχώς η αλαζονία, η έπαρση και η ίση, κύριε Μπογδάνο, κρατά σε ομοιρία την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη χώρα. Γι' αυτό χρειάζεται άμεσα αλλαγή προοδευτικού προσήμου με τη συγκρότηση ενός μετόπου πραγματικά αναπτυξιακών προγραμματικών συγκλήσεων από το χώρο το προοδευτικό. Και δυστυχώς δεν ανήκει ο Μητσοτάκης σε αυτό το χώρο, για να μπορέσει η χώρα να κάνει βήματα για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Γιατί το χειρότερο από όλα όσα συζητήσαμε τώρα είναι ότι βγαίνει και ένα άλλο μήνυμα. Είναι πρωτοφανές το πώς αυτή η κυβέρνηση πάνω απ' όλα μισεί την αμφισβήτηση, τους νέους ανθρώπους και τη νέα γενιά. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, πριν βγούμε στον αέρα, μιλούσα με έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι αναγκασμένος να δουλεύει στερεί 14 ημέρες για 10 ώρες την ημέρα και με βάση τον νόμο Χατζηδάκη να μην δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή από την εργασία του. Πάντως, αυτά είναι η πραγματικότητα. Πάντως, κλείνοντας, να πω το εξής, ότι κατάλαβα ότι λέτε ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι πιο ήπιος από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό κατάλαβα. Καλά, σε ορισμένα πράγματα δεν είναι ήπιος. Κύριε Μπογδάνο, τώρα αναφερθήκατε προσωπικά στον κύριο Μπογδάνο. Αν το σχολιάσετε αυτό, ναι, για να κλείσουμε. Λέω δεν ότι με ενοχλεί καθόλου αυτή η διαπίστωση. Σίγουρα δεν έχω απέναντί μου έναν νομιμόφρον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Έχει πολλές φορές παραβατικές συμπεριφορές είτε προς τα δεξιά είτε και κατά της αριστεράς. Είπαμε πριν και κλείνω με αυτό ότι για παράδειγμα το σταλινικών αποχρώσεων ΚΚΕ δεν θέλει να γίνονται καθόλου εκλογές. Ανοίγεται μέτωπο με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και δεν έχουμε εδώ πέρα εκπρόσωπό του τώρα. Όχι, το ΚΚΕ εσωτερικού, το οποίο είναι και η καταβολή του ΣΥΡΙΖΑ δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες απόκλησης από την κομματική. Δεν το λέω για κάποιον. Εδώ τώρα είναι πρέπει να κλείσουμε, γιατί μπαίνουμε σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Και ο Γιαννούλης και εγώ είμαστε σε κόμματα που επιτρέπουν την έκφραση φωνών που δεν ταυτίζονται απόλυτα με την κομματική γραμμή. Λοιπόν, δεν έχουμε βούρδουλα. Η ιστορία του ΚΚΕ είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, κύριε Μπογδάνο. Βεβαίως και είναι. Και να σας πω μια απρέπεια,
να σας πω μια απρέπεια που έκανε ένας υπουργός σας. Πολύ σύντομα, γιατί. Πολύ σύντομα, για να κλείσουμε, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Πάντως, μην κλείσετε αν βγαίνω πιο προωθημένο σε μερικά ζητήματα. Όχι, αυτό είναι δικαίωμά σας. Σε άλλα ζητήματα δεν υιοθετώ αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε. Ρώτησε τον κύριο Σκρέκα, βουλευτής του ΚΚΕ, αν προτίθεται να υπάρξει τοποθέτηση ή αξιοποίηση ανεμογεννητριών στην Μακρόνησο. Η απάντησή του ήταν θα το αποφασίσει ή θα συμβάλλει και η κοινωνία των πολιτών. Προφανώς αγνοούσε ότι στη Μακρόνηση η κοινωνία των πολιτών είναι σιωπηλή, γιατί είναι μνήμη θανάτου, αίματος και ταλαιπωρίας. Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι ασέβεια. Δεν κατοικεί τη Μακρόνηση, να του πείτε. Περιμένετε, πιστεύετε ότι θα είναι ασέβεια. Εκτός αν έχει καλά σχέδια. Πιστεύετε ότι θα είναι ασέβεια προς τη μνήμη, για παράδειγμα, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Μακρόνησο. Κάθε τέτοιος τόπος όπως η Γιάρος και η Μακρόνησος δεν είναι σημεία όπου έχουν θέση ανεμογεννήτριες, κύριε Μπογδάν. Λοιπόν, έχει και εδώ κάτι, οτιδήποτε θέση. Διότι έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ, για παράδειγμα, πιστεύω ότι τη Μακρόνησο, με μεγάλο σεβασμό στην ιστορία της, θα μπορούσε κανείς να την αξιοποιήσει. Ακούστε να δείτε, έχουν θέση αυτά τα ιστορικά σημεία, αυτές οι γωνιές της χώρας, να γίνουν σημεία που θα ενώσουν τους πολίτες και τους Έλληνες, για να μην ξαναδημιουργηθούν τέτοια κρεματόρια και τέτοιες βαρβαρότητες. Λοιπόν, δεν θα μας ένωνε το να μας έδινε η Μακρόνησος, για παράδειγμα, ρεύμα για τη Μισή Αττική. Διαφωνείτε, κύριε Μπογδάνο. Είναι δεδομένο ότι διαφωνείτε οι δύο κύριοι. Διαφωνείτε. Και εγώ με μεγάλο σεβασμό στην ιστορία της. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι νοσταλγούν. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο που μέσα στο καταγγελόγενο δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να ευχηθώ να βρείτε χρόνο και οι δύο για εσάς και τις οικογένειές σας και τους οικείους σας και για τον εαυτό σας. Βεβαίως, να ξεκουραστείτε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο